ξυπνήσαμε. Όταν λέτε ξυπνήσαμε, τι ακριβώς εννοείτε? Εδώ πάω στον Πάπα αυτή τη φορά. Ότι πρέπει να μπορούμε να αλλάξουμε την κυβέρνηση, γιατί δεν μας λείπει κανένα. Πάει πολύ. Το κίνητρο για την συμμετοχή σας σήμερα εδώ? Ένα καλύτερο αύριο, καλύτερο μέρος μας. Να αλλάξουμε λίγο την οικονομία μας, γιατί έχουμε φτάσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και πιστεύω ότι αν ξυπνήσουν οι νεολαία θα τα καταφέρουμε. Όταν λέτε ξυπνήσαμε, τι ακριβώς εννοείτε? Εννοούμε ότι τόσα χρόνια απλά τους ακούγαμε, λέγαμε πράγματα, αλλά δεν κάναμε τίποτα. Τώρα αρχίζουμε να πάρουμε, πήραμε δράση. Το κίνητρο μας είναι να έχουμε ένα καλύτερο αύριο όταν τελειώσουμε το σχολείο, να μπορούμε να βρούμε μια δουλειά πάνω σε αυτό που σπουδάσαμε και πάνω απ' όλα να βρούμε μια δουλειά να ζήσουμε και να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας, για τα παιδιά μας, γενικά για όλη την Ελλάδα. Το γεγονός ότι υπήρξαν τέτοιου είδους εκδηλώσεις σε άλλους χώρους, όπως στην Ισπανία, σας επηρέασε στο να ξεκινήσετε αυτή την πρωτοβουλία? Αρκετά. Μας έκανε το κλικ. Όχι ότι ήμασταν έτοιμοι να γίνει, και αυτό μας έδωσε την αρχή. Μας έκανε το κλικ και τα καταφέραμε και ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα. Είχατε επαφές με άλλους μέσω του Facebook σε άλλες πόλεις της Ελλάδας για να οργανωθείτε? Ναι, είχαμε αρκετές και όλοι μας εψυχώνανε. Λέγανε συγχαρητήρια, συνεχίστε έτσι και σε εμείς άλλες πόλεις κάνουμε. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και έτσι μας εψυχώσανε και βγήκαμε. Από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ποια είναι η προσδοκία σας, να αλλάξει τι? Να αλλάξουμε τον τρόπο που σκέφτεται η κυβέρνηση, να αλλάξουμε γενικά όλη την κυβέρνηση, να μπορούν να κάνουν κάτι καλό για μας και όχι απλά όπως καταφέραν και τη φέρανε τη χώρα εδώ πέρα να χρωστάει τόσα λεφτά κλέβοντας. Να είναι καλή μέσα στην κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Σάκη, στη Μιρέλα πάρτε. Στον Αντρίκο να μιλήσετε. Πρέπει να χαλάτε και τον ύπνο από κάποιους άλλους. Να κάνουμε φάρυφο. Θέλουμε βοήθεια. Την πρόσκληση για την απόψινη συγκέντρωση. Ναι. Ποιο ήταν το κινητρό σου καταρχήν? Περισσότερο η αφορμή ήταν αυτό που γινόταν στην Ισπανία τόσο καιρό και μετά είδα στο Facebook πως στις 25 Μαΐου θα κάνουν κάτι ανάλογο στο Σύνταγμα. Έτσι είπα και εγώ να μην μείνει η κόρη πίσω, γιατί ανήκει και αυτή στην Ελλάδα και δεν είναι σωστό εμείς να εξακολουθούμε να κοιμόμαστε. Πέρα από το ότι δικτυώθηκες μέσω του Facebook για να βάζεις αυτή την πρωτοβουλία, προβληματισμοί σου, η πολιτική σε σχέση με την κατάσταση της χώρας, ποιοι είναι στα αλήθεια? Ανησυχώ για το αύριο. Το χρόνο θα πάω πρώτη Υγείου, δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον μου, αν θα βρω δουλειά, αν θα πάρω σύνταξη, ενώ έχω βρει δουλειά. Και γενικά προσπαθώ να φτιάξω το αύριο. Παρασκευή, είσαι και εσύ ένα μέλος της ομάδας που πήρε την πρωτοβουλία, έτσι δεν είναι? Τα δικά σου τα κίνητρα ποια ήταν? Πιο πολύ ξεκίνησε επειδή πιστεύω στο μέλλον. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι άνθρωποι της δικής μας ηλικίας το δέχονται όλο αυτό. Δέχονται τέτοια αδικία στον κόσμο. Είμαστε όλοι εδώ γιατί πιστεύουμε ότι αξίζουμε κι εμείς ένα μέλλον. Το ίδιο καλό με χώρες ίσως στο εξωτερικό και τις χώρες που αγωνίζονται για αυτό το μέλλον. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να δείξουμε ότι ίσως κι εμείς να ξυπνήσαμε τελικά. Και να μην τους αφήνουμε να αποφασίζουν για μας. Είναι σαν να μην έχουμε πια δημοκρατία. Εμείς παρεμβανευόμαστε ότι σαν Έλληνες εμείς φτιάξαμε τη δημοκρατία. Δεν έχουμε πια δημοκρατία. Διότι συμφωνούσες με ένα δημοψήφισμα σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρνετε για την ενάξιο της χώρας από την κρίση και τα μέτρα βέβαια που λαμβάνονται για το σκοπό αυτό? Πιστεύω ότι είναι κάποια πράγματα δεν έπρεπε να έχουν γίνει από αυτά, πραγματικά, ακόμα και αν ίσως η χώρα μας να μην είναι να χρωστάει παντού. Χρωστάει παντού. Αλλά δεν έπρεπε να είναι τόσο σκληρά σε ανθρώπους που ίσως δεν έχουν. Δεν έχουν για να τα πληρώσουν. Και εδώ πέρα, στην ΚΟ, ακόμα και σαν τουριστικό νησί, το βιώνουμε όλο αυτό. Ότι αρχίζει ο κόσμος να μην μπορεί να βγει έξω από το σπίτι. Να μην μπορεί να κάνει μια βόλτα σε μάτια. Δεν καταλαβαίνω. Είμαστε
Θα κάνω πάντα και λίγο στον κόσμο. Πάμε στην αρχή. Ένα καφέ. Ποια είναι η δικαιολογία?